ώρες, έχουν σίδερα, έχουν ό,τι μπορούν να φανταστεί και ό,τι μπορούν να βρουν μέσα στο ακαδημαϊκό. Έπεσε και μια μολότοφ πάνω στην άβρα της αστυνομίας, η οποία φαίνεται ότι σε ένα σημείο έχει πιάσει φωτιά. Δεν είναι κάτι φανταζόμαστε επικίνδυνο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει τίποτα, οτιδήποτε, αλλά παρόλα αυτά η εικόνα είναι αυτή. Βλέπει και ο Κώστας Τάσης, μας λέει η Τσίνα Στασινοπούλου, λοιπόν, όσα συμβαίνουν στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται. Στην άλλη πλευρά είναι ο Κώστας Τάσης. Κώστα. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα είχαμε επίθεση από τους αστυνομικούς, μάλλον έφοδα από τους αστυνομικούς προς τους νεαρούς που βρίσκονται στην πλατεία Εξαρχείων. Αλλά αυτή την ώρα πάλι έχουμε επίθεση από νεαρούς με βόμβες μολότοφ μέσα από το Πολυτεχνείο. Για ακόμη μία φορά. Τους απόθυσαν για λίγο, δηλαδή, λες Κώστα. Τους απόθυσαν για λίγο και ξαναμπήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο που ξαναβγαίνουν πάλι. Εκτός από αυτή την εικόνα που παρακολουθείτε τώρα, Ρίτσα, που είναι.